τώρα. Να ταξιδεύω σε δύσκολες θάλασσες. Σάββατο 17 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Γιάννης Λεκόπουλος ταξιδεύει στις δύσκολες θάλασσες της συγκυρίας, στους απέραντους ορίζοντες της μουσικής. Και να γεμίσω τους δρόμους. Ο Γιάννης Λεκόπουλος μας δείχνει τους δρόμους τους φωτεινούς που οδηγούν στο νησί της ελπίδας. Ανοίγω ευθείες να περάσει το φως. Να σταματώ ξαφνικά στο νησί σου. Μέρα μεσημέρι στην όμορφη πόλη, Σάββατο μεσημέρι. Λίγο πριν ο Κούκος μας είπε ότι η ώρα είναι 12 και εμείς εδώ ξεκινήσαμε να ακούμε, να μοιραζόμαστε μαζί σας τραγούδια του Γιάννη του Λεκόπουλου. Είναι ένας ερμηνευτής σύγχρονος, νέος, εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στο ελληνικό πεντάγραμμο και μέσα σε αυτήν την πορεία των 20 ετών έχει πραγματικά πολύ όμορφες συμμετοχές με πολύ διακεκριμένους τραγουδοποιούς, με πολύ διακεκριμένους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική. Γιάννη Λεκόπουλε, γεια και χαρά σου. Καλησπέρα Τηλέμαχε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου. Γιάννη Λεκόπουλε, θέλουμε σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε έτσι ένα εύρος τραγουδιών από αυτά που έχεις ερμηνεύσει και νομίζουμε ότι έχουν σηματοδοτήσει την πορεία σου. Είσαι από την Θεσσαλονίκη, ζεις στη Θεσσαλονίκη. Και... όχι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια ζω μόνιμα στην Αθήνα. Νομίζω ότι όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά, δηλαδή με κάποια τέχνη, νομίζω η Αθήνα είναι ένας ευκολότερος δρόμος σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά που η Θεσσαλονίκη έχει πολύ, από εκεί ας πούμε, έχω κάνει πολύ όμορφα πράγματα, ένα καλό ξεκίνημα, νομίζω ότι είναι περισσότερες ευκαιρίες στην Αθήνα. Mm-hmm. Εμείς πήραμε το άρωμα της Βόρειας Ελλάδας, γι' αυτό και μείναμε στη Θεσσαλονίκη. Το αισθανόμαστε έτσι πιο οικείο το περιβάλλον, παρόλο που οι άνθρωποι δεν αλλάζουν από τον τόπο στον οποίο ζουν. Όμως, εγώ αυτό πιστεύω. Ήταν ο κύριος λόγος που μετακόμισες στην Αθήνα ήταν αυτός? Ήταν το ζήτημα της μουσικής, ας το πούμε, αυτών των ευκαιριών? Ναι, το είχα χρόνια πριν ως στόχο και τα τελευταία περίπου 5 χρόνια ήταν βρέθηκε η ευκαιρία να υλοποιηθεί αυτό. Νομίζω ότι καλώς έπραξα, γιατί εδώ τα τελευταία 5 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές συνεργασίες, όπως με την Αφεντούλα τη Ραζέλη, με την Αργυρό την Καπαρού, με τη Γιάννα την Κατσαγιώργη, με την Νατάσα την Παπαδοπούλου Τζαβέλα. Έχουν ανοίξει κάποιοι δρόμοι και δισκογραφικά. Κάποιες εμφανίσεις που έχω κάνει και μόνος μου μαζί με την Αρετή την Κοκκίνου και τη Μαρία την Νίτη, κάποιες θεματικές βραδιές. Έτσι, στο ξεκίνημα της πορείας σου, πόσο εύκολα ή δύσκολα ήταν τα πράγματα? Ήσουν σχεδόν 20 όταν ξεκινούσες? Περίπου, ναι. Νομίζω ήταν πιο εύκολα σε σχέση με τώρα. Ήταν περισσότερες οι ευκαιρίες, γιατί υπήρχαν και περισσότεροι χώροι όταν ξεκίνησα στην Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι η πρώτη μου, να το πω, επαγγελματική συμμετοχή ήταν σε live, ήταν στην Μπουάτ Μελωδία, στα Λαδάτικα της Θεσσαλονίκης, όπου είχα πάει ένα απόγευμα, θυμάμαι, και χτύπησα την πόρτα, ενώ κάναν πρόβα, λέω, θα ήθελα να με ακούσετε. Είμαι τραγουδιστής, το θετικό ήταν πολύ θετικό και μου είπε ότι πέρασε μέσα, είπα κάποια τραγούδια, θυμάμαι, του Μάνου Χατζηδάκη, του Γιάννη Γλέζου, του Σταύρου Κουγιουμτζή. Μου είπε ότι το βράδυ ξεκινάς κανονικά, το πρόγραμμα εντάσσεις στο πρόγραμμα την ίδια μέρα. Είχα πάρα πολύ άγχος, να σου πω, Τηλέμαχε, το οποίο το άγχος υπάρχει και τώρα, απλώς μπορώ να το διαχειριστώ λίγο καλύτερα. Ναι, ναι. Μετά από τόση εμπειρία, ναι.
Αλλά και αυτό που περιγράφεις είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο, νομίζω. Δεν ξέρω πόσο συχνά μπορεί να συμβαίνει αυτό, να σε ακούσει κάποιος και να σου πει πιάνεις δουλειά σήμερα. Ναι, και εγώ δεν το λέω σίγουρα, μου λέει το βράδυ θα έρθεις κανονικά. Και εκεί να πω ότι ήταν ένα πολύ καλό σχολείο σε αυτή την Μπουάτ. Εκεί τραγουδούσε ο Τίμος ο Μωραϊτόπουλος, ο Γιώργος ο Λίζος και είχαν περάσει για κάποιες βραδιές ο σπουδαίος Λάκης Παπάς και ο Γιώργος ο Ζωγράφος. Μεγάλες προσωπικότητες του νέου κύματος. Και εκεί ξεκίνησε όλη η μουσική διαδρομή με κάποιες δικές μου εμφανίσεις αργότερα, με την Βούλα τη Σαββίδη που κάναμε κάποιες εμφανίσεις σε ένα άλλο χώρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε μια πορεία, πιστεύω, με καλλιτέχνες που θαύμαζα πολύ και αγαπούσα. Από εκείνη την περίοδο και λίγο αργότερα ίσως, τι να θυμηθούμε? Εκεί ήταν η συμμετοχή μου το 2008 στο δίσκο του Νίκου Πιτλόγλου, Ανοιχτή Ακρόαση, το τραγούδι «Το ψυχή μου αλάνι» που κάναμε μαζί με τη Σοφία την Εφιετζή, όπου ερμηνεύω δύο τραγούδια και το «Σε κάποιο όνειρο». Να πω στο συγκεκριμένο δίσκο συμμετείχαν η Βάσια Ιζήλου, η Αργυρό Καπαρού και η Χρυσούλα Ισταύρου, τελευταία τραγουδίστρια του Γιώργου Ζαμπέτα. Μια πολύ όμορφη επίσης συνεργασία με τον Νίκο. Είχαμε συνεργαστεί και σε συναυλίες και κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Γιάννη, θέλω, ετοιμάζω ένα δίσκο, θα ήθελα να δοκιμάσουμε κάποια τραγούδια. Και χαίρομαι που έγινε έτσι η συγκυρία να τα τραγουδήσουμε μαζί με τη Σοφία την Εφιετζή. Ντουέτο λοιπόν, να το δοκιμάσουμε, ντουέτο, να τα ακούσουμε. Ψυχή μου αλάνι, Γιάννης Λεκόπουλος, Σοφία Εφιετζή. Πώς περάσανε τα χρόνια, δεν κατάλαβα λεπτό. Φιλικιά σκοπές αγάπες παρελάσανε σωρό. Αχ, ψυχή μου βρε αλάνι, όλο λες πως προσπερνάς. Σαν παραπονό σε πιάνει, μ' αναμνήσεις ξαγρυπνάς. Ξαγρυπνάς, να, να. Περάσανε οι μέρες, δεν κατάλαβα στιγμή. Μέσα μου ένα μυστήριο, καφές που είχαμε εκεί. Αχ, ψυχή μου βρε αλάνι, σε μαθά δε με γελά. Σαν παραπονό σε πιάνει, το κατόπι της περνάς. Αχ, ψυχή μου βρε αλάνι, όλο λες πως προσπερνάς. Σαν παραπονό σε πιάνει, μ' αναμνήσεις ξαγρυπνάς. Ξαγρυπνάς, να, να. Πώς περάσανε τα χρόνια, δεν κατάλαβα λεπτό. Φιλικιά σκοπές αγαπές, περάσανε σωρό. Ψυχή μου αλάνι, ακούσαμε Γιάννης Λεκόπουλος, Σοφία Εφιετζή, ντουέτο, ένα τραγούδι του Πιλτρόγλου. Και έγινε της άλλη story, ναι. Της άλλη story. Και από εκείνη την περίοδο, από εκείνες τις χρονιές, τι άλλο μπορούμε να θυμηθούμε, Γιάννη Λεκόπουλε? Το 2007 είχα τη χαρά να συμμετέχω σε ένα φεστιβάλ ευρωπαϊκού τραγουδιού, pop rock jazz, με τίτλο «The Crown of Ternovgrad». Ήταν στο βελίκο Τέρναβο της Βουλγαρίας,
όπου εκείνη την περίοδο έκανα κάποια μαθήματα με μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, την κυρία Βίκελ Μαζίδου, η οποία μου πρότεινε να συμμετέχω σε αυτό το φεστιβάλ. Δεν είχαμε προετοιμαστεί, να σου πω, πάρα πολύ. Εκεί κυρίως προετοιμάζονταν 6 μήνες, 5 μήνες. Εμείς είχαμε πάει προετοιμασία ενός μήνα. Απλώς μου είχε προτείνει ότι είναι καλό να το δούμε ως εμπειρία, εμπειρία σε αυτό το διαγωνισμό. Ετοιμάσα εγώ δύο ιταλικά τραγούδια, είχα πει. Θυμάμαι το ένα του Νίνο Ρότα και έναν ως Έλληνα συνθέτη. Και κάποια στιγμή, ήταν σε δύο βραδιές, βγήκαν τα αποτελέσματα. Και κάποια στιγμή ανακοινώνει και λένε ότι ο Γιάννης Ολεκόπουλος παίρνει το τρίτο βραβείο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Υπήρχαν στο διαγωνισμό και ηλικίες, για τη συγκεκριμένη ηλικία που εκπροσωπούσα εγώ, ας πούμε, την Ελλάδα, ήταν το τρίτο βραβείο. Και κάποια στιγμή βγήκε μια κυρία δημοσιογράφος από κάτω και μου λέει: δίνουμε και το ειδικό βραβείο δημοσιογράφων που δίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου ο νικητής ηχογραφεί με δικά τους έξοδα, με την Big Band της Σόφιας, σε ψηφιακό δίσκο το τραγούδι «Κανσόνα Ραμπιάτα» του Νίνο Ρότα. Το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Είναι αφημένο τώρα αυτό εκεί. Υπάρχει τώρα ίσως κάποια στιγμή. Εκεί να πω ότι μου δώσαν ευκαιρία και δυνατότητα να συμμετέχω και στη Ρωσία και στο Ισραήλ με τα δύο τραγούδια να συμμετέχω. Αλλά λόγω της κάποιας στιγμής, εκείνη την περίοδο δούλευα σε πρωινή δουλειά και δεν μπορούσα να φύγω για να μπορέσω να συμμετέχω στους διαγωνισμούς συγκεκριμένους. Αυτό είναι κάτι που μετάνιωσα και ίσως, δεν ξέρω, κάποια στιγμή να γίνει στο μέλλον. Ναι, και είναι οι γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, γιατί στο ξεκίνημα πρέπει παράλληλα να έχουν και κάποια άλλη δουλειά για να βιοπορίζονται, καθώς από αυτή τη δουλειά είναι δύσκολο το να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα. Και πλέον δεν ξέρω τώρα, και τώρα την εποχή αυτή, και ακόμα νομίζω δυσκόλεψαν τα πράγματα σε σχέση με παλιότερα. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς προχωράμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και δεν σταματάμε. Και αν πούμε ότι έτσι συνεχίζεται αυτή η πορεία, μετά από αυτήν την επιτυχία σου, από αυτή τη συμμετοχή σου, μετά από αυτή τη βράβευσή σου, άνοιξαν, θα λέγαμε, πόρτες πιο εύκολα, ή ήταν κάτι που είχε περισσότερο ποιότητα και δεν είχε αντίκτυπο στην Ελλάδα? Νομίζω δεν είχε κάποιο αντίκτυπο στην Ελλάδα, απλώς ήταν σημαντικό για μένα ως εμπειρία και νομίζω ήταν, με βοήθησε να γνωρίσω και κόσμο διαφορετικό, έτσι, μια άλλη κουλτούρα κόσμου εκεί στην Βουλγαρία. Αλλά πιστεύω ότι οποιαδήποτε συνεργασία κάνεις, οτιδήποτε συμμετοχή, παίρνεις κάποια εφόδια στο να γίνεις καλύτερος και να προχωρήσεις παρακάτω. Και εκεί ήταν το 2008, μετά την επόμενη χρονιά, που, όπως ανέφερα, που συνεργάστηκα με την Καλλιόπη Βέτα και τον Γιάννη τον Ιωάννου στο Αττικό Άλσος και σε κάποιες άλλες συναυλίες. Εκεί συμμετέχω, να πω, στο δίσκο του Μιχάλη του Ανδρονίκου με τα παιδικά τραγούδια με τίτλο «Από τη στεριά, το νερό και τον αέρα». Με τον Μιχάλη γνωριζόμασταν αρκετά χρόνια πριν. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Και κάποια στιγμή επικοινωνήσαμε και ετοίμαζε ένα δίσκο για μικρούς και μεγάλους, έτσι μου το είχε αναφέρει. Και μου λέει: Γιάννη, θέλω να πεις κάποια τραγούδια. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Να πω ότι συμμετέχουμε μαζί με την Σίση Κασάνδρα, μοιραζόμαστε το δίσκο και συμμετέχει ως guest σε ένα τραγούδι Μαρία Εφωτίου. Μάλιστα. Και έτσι εκεί ακούμε τον Άρη τον Λιοντάρη. Τις ιστορίες του Άρη του Λιοντάρη, του Ρούλη του Ελέφαντα, του Κόρακα του Αλέκου, την Αγέλη, τη Μαϊμού τη Σουλτάνα και πολλές άλλες όμορφες ιστορίες. Εμείς να μοιραστούμε με τους ακροατές μας τον Άρη, αυτό το ιδιαίτερο Λιοντάρη. Να πω, η στίχη είναι του αγαπημένου ραδιοφωνικού παραγωγού και ηθοποιού Νίκου Αϊβαλή. Ένα πολύ σημαντικό όνομα στα ελληνικά, αν θέλεις, ραδιόφωνα. Ναι, πραγματικά, που ο Αϊβαλής έχει γράψει στίχους και για άλλα θέματα και πραγματικά ξεχωρίζει. Εμείς θα το δοκιμάσουμε, θα το ακούσουμε, το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Ο Άρης ο Λιοντάρης, με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Τον λένε Άρη, είναι βαρύς, δεν έχει χάρη. Μότα τις νύχτες στο φεγγάρι ανεβαίνει σε ένα βράχο φιγουράρι.
το πρώτο παλικάρι. Κι αποφάσει όλοι το έχουν πάρει. Πόσο ξανθός που τον κοιτούν, μαγεμένοι αρχηγός είναι το λιοντάρι. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Ερημό του Καλαχάρη, όπως κοιμόταν στο χορτάρι, στον ύπνο του είδε ένα ψάρι, σημαίνει πως λαχτάρα θα πάρει. Ξύπνησε με ένα χαλινάρι, ήταν δεμένο σε κοντάρι. Κάποιος σχεδίαζε τον έρμο, τον Άρη σ' ένα τσίρκο να πάρει. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Στο Μεξικό με ένα φουλάρι ένα κολιάπο και χρυμπάρι, τα πλήθη έχει συνεπάρει στο τσίρκο και με ύφος ποζάρι. Όλοι μιλάνε για τον Άρη, έγινε στάρ, τρώει χαβιάρι, δίνει αυτόγραφα, υπογράφει πως είναι αρχηγός με καμάρι. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Κάτω απ' τη χέτη τούτη μακριά κρύβει μια ευαίσθητη καλή καρδιά. Όμως τα δόντια του τα μητέρα τρομάζουν γέρους και παιδιά. Άρης Λιοντάρης, ένα παιδικό τραγούδι για μικρούς και μεγάλους όμως, το καταλάβατε, ένα τραγούδι του Ανδρονίκου. Γιάννη Λεκόπουλε, η πορεία συνεχίζεται. Αυτή ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, νομίζω, και συγχαρητήρια που την επέλεξες να συμμετέχεις σε ένα δίσκο τέτοιο. Ίσως κάποιος την απέρριπτε αυτή την ευκαιρία. Γιατί μέσα από αυτά τα τραγούδια καταλαβαίνει κανείς πως με μια απλότητα και όχι απλοϊκότητα, με μια απλότητα πως μπορούν να αποτυπωθούν πράγματα που μας αφορούν όλους, όχι μόνο τους μικρούς. Συμφωνώ σε αυτό και νομίζω τα πολλά παιδικά τραγούδια της εποχής Λιλιπούπολης, του Τεμπέλη Δράκου, περνάνε πολλά μηνύματα και χρήσιμα μηνύματα και στα παιδιά και στους μεγαλύτερους με αυτόν τον απλό τρόπο όπως τον ανέφερες. Και προχωράμε, πάμε στο 2010. Την ίδια χρονιά, το 2008 ή 2009 νομίζω, είχα συμμετάσχει μαζί με την Κέτη Κουλιά και τον Σπύρο το Ζαΐρη στο τραγούδι «Μικρή μου πατρίδα», σε μουσική και στίχους του Γιάννη Κουλιά, όπου παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη θεατρική παράσταση που είχε ανεβάσει ο Γιάννης ο Κουλιάς στην Κάλυμνο, το «Μυρμιζέλι». Ιδιαίτερη συνεργασία επίσης.
Και ενώ προχωράμε, δεν ξέρω αν... Το 2010 είμαστε τώρα. Το 2010, εκεί σε ζωντανές εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, ήμουνα μαζί με την πιανίστρια την Έλενα την Αργαλιά και τη Σύση Κασάνδρα. Την ανέβασα στη Θεσσαλονίκη, τη Σύση, με την οποία τραγουδήσαμε στο δίσκο του Μιχάλη του Ανδρονίκου και κάναμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα με τραγούδια μπουάτ. Να πω ότι η Έλενα είναι μια σπουδαία μουσικός και πιανίστρια. Ήταν την εποχή, τη δεκαετία, τέλη 80-90, μαζί με τον Γιώργο του Χατζινάσιο, τον Μάριο Τόκα, την Αλίκα Κανελίδη και τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, ως πιανίστρια και ως τραγουδίστρια κάποιες φορές. Mm-hmm. Σε αυτήν τη δισκογραφική δουλειά είναι που συμμετέχει και ο Σταμάτης ο Χατζηευσταθείου. Ναι, αυτή τη χρονιά συμμετέχω εγώ με κάποια, κάνω φωνητικά σε δύο τραγούδια του Σταμάτη του Χατζηευσταθείου. Αυτός Ξανθιώτης, ξέρεις. Γι' αυτό Ξανθιώτης, ξέρω. παντού. Ναι. Με τίτλο Σαν τον Ανθρώπο της Φωνές, που είχε κάνει δεύτερη δισκογραφική δουλειά, πρέπει να είναι του Σταμάτη του Χατζηευσταθείου αυτή. Mm-hmm. Όπου τραγουδάει ο ίδιος σε όλο το δίσκο, συμμετέχει ο Παντελής ο Θαλασσινός και Γιώτα Νέγκαν. Εκεί κάνω επίσης φωνητικά. Ναι, ναι, σε δύο τραγούδια και στο δίσκο της Χάρης Τσεκούρα που κάνω φωνητικά στο δίσκο Παραβάσεις, όπου η κύρια ερμηνεία στα τραγούδια είναι η Μόρφο Τσαϊρέλη. Και συνεχίζουμε την ίδια χρονιά, τραγουδάω το τραγούδι Μέρες στο δίσκο της Σοφίας Νάτσιου με τίτλο Απόψε, όπου συμμετέχουν μέσα σημαντικοί επίσης καλλιτέχνες όπως η Σοφία Μθιετζή, Μαρία Φωτίου, Ντιλέκ Κότς, Αρετή και Τιμέ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Με τους οποίους έχεις να θυμηθείς κάτι. Ας πούμε τη Μαρία τη Φωτίου τη θυμόμαστε εδώ στην Ξάνθη. Για ένα διάστημα ζούσε εδώ στην Ξάνθη και έκανε κάποιες εμφανίσεις, οι οποίες ήταν ιδιαίτερες. Η Μαρία Φωτίου είναι μια ιδιαίτερη φωνή. Ναι, ναι. Πολύ σημαντική τραγουδίστρια και με πολύ σπουδαία τραγούδια. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία? Ήταν πολύ όμορφα, είχαμε περάσει πολύ καλά. Ήταν αρκετές εμφανίσεις που είχαμε κάνει, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική κάποιες, νομίζω είχαμε κάνει κάποιες εμφανίσεις και εκεί. Νομίζω ήταν από τις πρώτες μου συνεργασίες στη Θεσσαλονίκη που είχα κάνει. Μαζί με την Κατερίνα της Σκιάπαντα, μετά που ήρθε και η Κατερίνα, επίσης σπουδαία τραγουδίστρια η Κατερίνα. Νομίζω ότι, όπως ανέφερα και πριν, ότι κάθε συνεργασία παίρνεις και δίνεις κάτι. Εμείς να δοκιμάσουμε να ακούσουμε το Μέρες από αυτή την περίοδο. Ναι, οι Μέρες είναι σε μουσική της Σοφίας Νάτσιου και στίχη του Αντώνη Νάτσιου. Είναι ένα βιωματικό τραγούδι. Είναι μια προσωπική ιστορία του Αντώνη του Νάτσιου. Όποιος ακούσει το τραγούδι θα καταλάβει. Θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω γι' αυτό? Είχε περάσει μια πολύ μεγάλη δυσκολία με κάποιες καταχρήσεις νομίζω και τα λοιπά και το βοήθησαν μέσα να γράφει, περιγράφει τον τρόπο πώς μπορέσει και ξέφυγε από όλο αυτό και είναι τώρα πάρα πολύ, είναι πολύ καλά ας πούμε. Μέρες λοιπόν, Γιάννης Λεκόπουλος, Σοφία Νάτσιου. Σαν τις βούρες συνέχεια γυρνάμε όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Μουσική.
λίγη μια πίστα, χορός τρελός και να αλλάσσονται νύχτα και φως. Παίζει ο Θεός μα και εμείς τραγουδάμε του χαροντά τη δοξαριά, απλά την προσπερνάμε. Οι μέρες τώρα φύγανε, οι νύχτες δεν γυρνάνε, η δοξαριά τρεμόπαιξε, καλά θα τη θυμάμαι. Παρηγοριά μου ατέλειωτη, όμως και γιατριά μου, ανάμεσα στους χορευτές είναι και τα παιδιά μου, είναι και τα παιδιά μου. Ακούσαμε το τραγούδι «Μέρες», ακούσαμε τον Γιάννη Λεκόπουλο, βρισκόμαστε στο 2010. Έτσι λίγο χρονολογικά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον Γιάννη Λεκόπουλο σε μια 20ετή πορεία που έχει δώσει πράγματα στο ελληνικό τραγούδι που ίσως κάποιοι από εμάς αγνοούμε ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε προσέξει πολύ. Γιατί όλο αυτό που γίνεται, Γιάννη Λεκόπουλε, με την εμπορευματοποίηση της μουσικής, σίγουρα κάποιους ανθρώπους τους αφήνει λίγο πίσω. Αλήθεια, αυτό πώς το έχεις αντιμετωπίσει, πώς το ζεις? Νομίζω αυτό ήταν και τα παλιότερα χρόνια, πάντα ήταν αυτό. Ήταν οι εταιρείες που προωθούσαν συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Αυτό αναγκάζεσαι και προσαρμόζεσαι στα δεδομένα της εποχής που ζεις και δημιουργείς, ας πούμε, να το πω έτσι, με πίστη και αγάπη σε αυτό που κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν χάνεται σε οτιδήποτε κάνει. Κάποια στιγμή δικαιώνεται, αλλά μπορεί να περάσει κάποιο περισσότερο διάστημα σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες που μπορεί να κάνανε πιο γρήγορα κάποια επιτυχία ή κάποια αναγνώριση να είχαν πιο γρήγορα. Και ίσως για τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται, θα το έλεγα έτσι, με το εμπορικό τραγούδι, με το σουξέ, ας το πούμε έτσι, ίσως να είναι ένας άλλος κόσμος αυτός, να μην τους αγγίζει, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό. Ναι, ίσως. Και να πω ότι να πω συγχαρητήρια καταρχάς στα καλά ραδιόφωνα που προβάλλουν νέες δουλειές. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης που προτείνει νέα πράγματα. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί νομίζουμε ότι αυτό το οφείλουμε στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα, αν θέλεις, στα δημόσια μέσα, στα οποία υπάγονται και τα δημοτικά ραδιόφωνα, που δεν έχουν σώνει και καλά να ανταγωνιστούν την τα πιο εμπορικά και μετρήσεις, τα ιδιωτικά δηλαδή. Τις μετρήσεις ακροαματικότητας και τα λοιπά. Όμως, η αλήθεια είναι, γιατί το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι πρώτος ακροματικότητας στην περιοχή, όπως και πολλά άλλα ραδιόφωνα που νομίζουμε ότι με έναν τρόπο σέβονται τον ακροατή, νομίζουμε ότι τελικά, και το πράγμα γίνεται και αριθμητικό αν θέλεις, οι άνθρωποι που αγαπούν το καλό τραγούδι είναι πλειοψηφία πλέον. Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό. Με αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση και οι περισσότεροι ψάχνουν πράγματα που να τους αγγίζουν περισσότερο. Το βλέπουμε και από τις εμφανίσεις, τι τραγούδια θα ζητήσει ο κόσμος. Θέλει πιο άμεσο στίχο έναν που να του συγκινήσει, να του βγάλει πράγματα. Έχει βαρεθεί το πλαστικό, σε εισαγωγικά, και το τυποποιημένο πλέον. Σε οτιδήποτε αφορά, είτε είναι τέχνη, είτε είναι τροφή, ή οτιδήποτε είναι. Κάπου έχει μπουχτίσει, πώς να το πω. Σωστός αυτός ο παραλληλισμός που λες. Δηλαδή, ήταν μια εποχή πολύ της μόδας, πώς να το πω έτσι, τα fast food. Η γρήγορη πρόχειρη τροφή. Κάπως έτσι fast food ήταν και η μουσική. Και τώρα δεν υπάρχουν παραδείγματα fast food. Δηλαδή θα βρεις σπάνια να πας να φας
κάτι αντίστοιχο. Τώρα βλέπεις ότι όλοι το έχουν ρίξει σε υγιεινή διατροφή, σε βιολογικά. Έτσι είναι αντίστοιχα και στη μουσική. Το ίδιο και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Δεν ξέρω αν το προσλαμβάνεις κι εσύ ότι οι ακροατές θέλουν ένα τραγούδι που ο στίχος του να έχει κάτι να πει. Να έχει μια δεύτερη ανάγνωση, να έχει ένα βάθος, να έχει ένα μήνυμα. Και έχει ξεφύγει από αυτό το σουξέ που είναι ένας εύκολος στίχος που απλά εύκολα απομνημονεύεται και επαναλαμβάνεται. Χωρίς τελικά να λέει ίσως τίποτα. Και αυτό είναι παρήγορο, γιατί με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουμε και πράγματα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή όταν έγιναν, όταν πρωτοδημιουργήθηκαν, να πέρασαν από μπροστά μας και να μην τα είδαμε. Και να μείναν λίγο στην άκρη και τώρα τα ξαναανακαλύπτουμε, τα ξαναδοκιμάζουμε, τα ξαναακούμε και καταλαβαίνουμε τον τρόπο τους, την ποιότητά τους, το επίπεδό τους, το μήνυμα ουσιαστικά που επικοινωνούν. Θέλουν να περάσουνε. Mm-hmm. Είσαι πραγματικά ανεξάντλητος, Γιάννης Λεκόπουλος. Είμαστε μετά το 2010, κάπου εκεί. Πάμε στο 2012. Mm-hmm. Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Εδώ στο 2011 είναι τόσα πολλά και εγώ που τα ξεχνάω, συγγνώμη. Συνεργάζομαι στη Μονή Λαζαριστών με έναν σπουδαίο συμφέρει, τον Γιώργο Σταυριανό, στην παράσταση της Νυχτερινές Εξομολογήσεις, μαζί με τον Πάνο τον Παπαϊωάννου, την Τίνα Κυριακουμάδη και τη Σοφία την Αβραμίδου. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μένα. Ένας πολύ αγαπημένος συνθέτης με πολύ σπουδαία τραγούδια. Εκεί το 12 εμφανίζομαι μαζί με τη Σοφία την Εφηρετζή στο φεστιβάλ, ο 10ο φεστιβάλ Παρόχνη Κερκίνης, στη Λίμνη Κερκίνης, μια πολύ ωραία συναυλία με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Το 2013 εμφανίζομαι στη μουσική σκηνή Ξέφωτο στα Λαδάδικα μαζί με την Βούλα Τσαβίδη, επίσης μια πολύ ιδιαίτερη τραγουδίστρια και αγαπημένη, και τον Φώτιο Θοδωρίδη. Είναι ο τραγουδιστής από τους Απέναντι μαζί με τη Μελίνα Σλανίδου που είχαν ξεκινήσει. Και μετά την ίδια χρονιά συνεργάζομαι με την τουρκάλα τραγουδίστρια Αντιλέ Κότς, που έχει τραγουδίσει την πολιτική κουζίνα, στη Μαύρη Τρύπα. Επίσης στο θέατρο Ανετών στη Θεσσαλονίκη το 2014, πάμε στο 2014 τώρα, συμμετέχω στη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο έρωτας στη Μάγη Θεσσαλονίκη», όπου γίνεται μια αναδρομή της πώς ήταν ο έρωτας από την παλιά χρόνια μέχρι και τώρα. Πολύ ιδιαίτερη παράσταση, με αγαπημένα τραγούδια, και να πω ότι ήταν στο τραγούδι μαζί μας και ο Κώστας Μπρατσινάκης. Mm-hmm. Από εκείνη την περίοδο τι να θυμηθούμε, ποιο τραγούδι να μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Εκεί να πω, τον Ιανουάριο κυκλοφορεί ο δίσκος Πόρτο Ταμπάσκου, που ερμηνεύω το Αγάπη Θύμα, ένα τραγούδι. Mm-hmm. Ήταν το συγκρότημα The Blue Poet, όπου συμμετέχει μέσα στο Γράτσι Παπαϊωάννου, Μέρη Δούτης και ο Αλέκδοτος Χατζής. Αγάπη Θύμα. Αγάπη Θύμα. Αγάπη Θύμα. Πάμε να το ακούσουμε. Αγάπη θύμα, να βρει το δίκιο ζητάει, γλυκό το πείμα. Μα η ζωή ξεγελάει, μοιραίο κρίμα. Μα χέρι που σε πονάει, τρέλος ο χρόνος χαράζει δρόμο στένο, αφέντης πόνος δεν το αντέχεις αυτό, σαν μένεις μόνος με συντροφιά το πιωτό. Μέτριος παίκτης γεμίζει σκούφιες στιγμές, μόνος ο φταίχτης εσύ κι ας μη δεν το λες, άδειος καθρεφτής, εικόνα σου απ' το χθες. Ωραίο θέμα, ρομαντικές παραλίες, φοράει το στέμμα σε γερασμένες κυρίες, ψέμα, νεανικές σου πορείες. Αγάπη θύμα, με χθες το αύριο χτίζει, με ίδιο βήμα
στα ίδια χνάρια βαδίζει χέλιος χυμά. Τα παθή που ζωγραφίζει αγάπη θύμα, νερό και χώμα η αιτία που ένα σώμα χτίστηκε μαμφιβολία σ' έναν αιώνα. Αν θα γραφτεί στα βιβλία μια ιστορία μικρού ανθρώπου αστεία, μια ιστορία μικρού ανθρώπου αστεία. Αγάπη θύμα λοιπόν, Γιάννης Λεκόπουλος, Πανδύς Τζον Μιχάλης. Ναι. Το λέω καλά, το λέω. Ναι, 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 πολύ καλά. Με τίτλο Πόρτο Ταμπάσκο. Πόρτο Ταμπάσκο. Ο δίσκος, ναι, ο δίσκος Πόρτο Ταμπάσκο το ονομάζεται. Και τον Ιούνιο, εκείνη τη περίοδου που κυκλοφόρησε ο δίσκος, συμμετέχω μαζί με την αγαπημένη Λιζέτα Καλημέρη στη συναυλία της χοροδίας ορχήστρας Νέων Ιωάννης, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Άφηβο της Χαλκιδικής. Με τραγούδια κυρίως του Σταύρου Γιουμτζή. Επίσης αγαπημένη καλλιτέχνηδα η Λιζέτα και χαίρομαι που βρέθηκα επί σκηνής μαζί της. Ναι. Και εκείνη την εποχή τι λέγατε με την Λιζέτα Καλημέρη? Τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, του Μάνου Χατζηδάκη. Είπε μια συναυλία με τη χοροδία, είναι μια πολύ σπουδαία χοροδία του Χρυσόστομου Σταμούλη, που διευθύνει ο ίδιος, την έχει δημιουργήσει αυτή τη χοροδία και κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Κατά καιρούς έχει βγάλει και ο ίδιος του κάποιες δισκογραφικές δουλειές, πολύ ενδιαφέρουσες. Το Νοέμβριο, να πω, της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος του Γιώργου του Καγιαλίκου με τίτλο Φυγή, όπου έχω τη χαρά να συμμετέχω με δύο τραγούδια, Το Μόνιμο και Τη Νυχτερινή Σκοπιά. Η Φυγή, να πω ότι είναι σε στίχους ο Δημήτρη Αναγνωστόπουλου και συμμετέχουν στο δίσκο επίσης η αγαπημένη Μαρία Φαραντούρη, ο Δώρος Δημοσθένους και η Μέτζο Σοπράνου Λίλιαν Τσατσαρόνη. Να την ακούσουμε τη Φυγή. Ναι, ναι. Να την ακούσουμε. Φυγή λοιπόν, Γιάννης Λεκόπουλος, Καγιαλίκος Αναγνωστόπουλος. Σε λίγο αναχωρεί, φορτώνει. Ακούμπησε σκυφτού στην κουπαστή σαν σε κλωστή. Κρεμιέσαι, εικόνα που χαρτώνει. Φυσάει βοριάς, χαμογελά. Σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής. Δεν σε κρατάει κανείς. Σαν κεριά βραδιάζει. Σε λίγο θα χαθείς απ' τη στεριά κάπου μακριά. Εκεί ο ορίζοντας αδειάζει. Φυσάει βοριάς, χαμογελάζει.
γελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής, δεν σε κρατάει κανείς. Ακούσαμε το τραγούδι με τον τίτλο «Φυγή». «Φυγή» είναι και ο τίτλος του δίσκου. Ο Γιάννης Λεκόπουλος συμμετείχε σε αυτόν τον δίσκο. Κρατάω ότι μέσα στις συμμετοχές είναι η Μαρία η Φαραντούρη. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, εμβληματική φωνή και πολύ ωραίος άνθρωπος, ένα πολύ απλός δηλαδή άνθρωπος. Θυμάμαι μετά την παρουσίαση είχαμε πάει κάπου έξω και φάγαμε και τραγουδήσαμε όλοι παρέα με τα ξημερώματα. Μου θύμισε έτσι εποχές που δεν τις έχω ζήσει, τις εποχές που μαζευόντουσαν όλοι, γινόντουσαν μια παρέα και βγαίνανε πολύ όμορφα τραγούδια. Δηλαδή νομίζω λείπει αυτό το πράγμα και πιστεύω να ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες αντίστοιχες εποχές. Και η Μαρία η Φαραντούρη βέβαια είναι μια χαρακτηριστική φωνή, αλλά και μια χαρακτηριστική παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Έχει βάλει το στίγμα της και είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που ακούω, ότι είχε την εμπειρία να συνεργαστείς μαζί της και ταυτόχρονα ίσως να συζητήσετε, να κουβεντιάσετε πράγματα. Γιατί η Μαρία η Φαραντούρη έχει μια τεράστια εμπειρία σε όλα τα επίπεδα της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα, καθώς και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό βέβαια, ναι. Μεγάλη προσωπικότητα. Και να συνεχίσουμε, το 2015 να πω ότι εμφανίζομαι στο Κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης μαζί με την Νατάσα Μάρη Μουμτζίδου, μια ιδιαίτερη τραγουδίστρια, και τη σοπράνο Μαριάννα Μποζαπαλίδου στην γιορτή της συνανθρωπίας. Εκεί τραγουδάω τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, λέμε μαζί με την Μαριάννα Μποζαπαλίδου, και ακολουθεί η Νατάσα Μάρη Μουμτζίδου με τραγούδια κυρίως στην τζαζ. Επίσης τον Ιούνιο την ίδια χρονιά συμμετέχω σε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, να πω, για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, όπου ήταν η χρονιά τότε του, χρονιά Μανώλη Αναγνωστάκη για τη Θεσσαλονίκη, όπου ερμηνεύουμε τραγούδια μελοποιημένα του Μανώλη Αναγνωστάκη από τον Μίκη Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο και Μιχάλη Γρηγορίου, όπου μαζί με την σοπράνο Βάλια Μαυρίδου ερμηνεύουμε τα τραγούδια της παράστασης. Ωραία. Και συνεχίζεται αυτή η πορεία. Οι εμπειρίες εντωμεταξύ έρχονται η μία πίσω από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Και από αυτήν την περίοδο, τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσεις? Εκείνη ήταν, από ότι συμμετείχα σε μία παράσταση στον Ιαννό με τέσσερις νέους συνθέτες, όπου ερμήνευσα και εγώ κάποια τραγούδια του Στάθη Γκότση, του Γιώργου Καγιαλίκου και της Μάρθας Μεναχέμ, όπου συμμετείχαν επίσης εκεί η Γιωβάνα, η Αφροδίτη Μάνου, η Μαρία Ναματερού, ο Βασίλης Ογκυζδάκης, η Φυγένεια Κορολόγου, Ευτυχία Μητρίτσα, Πάνος Μπούσαλης, Λίλιαν Τσαρόνι, Ιωάννα Φόρτη. Επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα που τραγούδησα τα περισσότερα τραγούδια του συνθετών, γιατί έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους και με τους τέσσερις συνθέτες, με τους τρεις, όχι με τους τέσσερις, με τον Δαμιανό Πάντα, με τον Στάθη Γκότση, τον Γιώργο Καγγέλη και τη Μάρθα Μεναχέμ. Από αυτή την περίοδο, ένα τραγούδι που μπορούμε να θυμηθούμε. Μπορούμε να βάλουμε τα χαμένα πρόσωπα με το Soul Destiny. Είναι μια ιδιαίτερη δισκογραφική συμμετοχή σε ένα hip-hop συγκρότημα όπου συμμετέχει, να πω, μέσα η Πόπη Αστεριάδη, η Σοφία Παπάζογλου, ο Γιώργος Σταυρακάκης, η Αρετή Κοκκίνου, η Καλλιόπη Βασιλείου. Είναι καλό να αναφέρουμε τους συναδέλφους που συμμετέχουν. Χαμένα πρόσωπα σε μουσική Αρετής Κοκκίνου, σε στίχους Παναγιώτη Πούλιου. Να σιγήσω τις κραυγές αυτού του μάταιου κόσμου με
μες στις σιωπές υπάρχουν λιγμοί δικοί σου φως μου. Χρόνια που πέρασαν βαριά τα φύλαξα για σένα. Μέρες που σκόρπισαν παντού δεν έζησαν για μένα. Μοιάζουν χαμένα πρόσωπα που γίναν ένα με τη θλιμμένη μας φύση. Μαζί δεν είδαμε ποτέ Ανατολή και Δύση. Μοιάζουν χαμένα πρόσωπα που γίναν ένα με τη θλιμμένη μας φύση. Μαζί δεν είδαμε ποτέ Ανατολή και Δύση. Να ξεχάσω τις ερημιές αυτού του άδειου κόσμου. Με στις σκιές σου νε ζωές, λίγες ακόμα δώσ' μου. Στο φως ανάσες άφησε η πένα λίγο ψυχιά μου. Σου δώσε θάλασσες και τα βουνά με την ευχή για την καρδιά μου. Μαζί δεν είδαμε ποτέ Ανατολή και Δύση. Μοιάζουν χαμένα πρόσωπα που γίναν ένα με τη θλιμμένη μας φύση. Μαζί δεν είδαμε ποτέ Ανατολή και Δύση. Χαμένα πρόσωπα ακούσαμε και εμείς συνεχίζουμε με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο εδώ να είναι σήμερα στη συντροφιά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στην όμορφη πόλη και η πορεία συνεχίζεται. Πάμε στο 2017, 18, 19, προχωράμε προς το σήμερα. Γιάννη Λεκόπουλε. Να πω, το 2017 ήταν τέλη Μαΐου, ο παραγωγός μου, ο Ηλίας ο Μπενέτος, με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια και μου είπε, Γιάννη, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι. Ήταν τα Συρτάρια, τα οποία με συγκίνησαν από το πρώτο άκουσμα. Τη μουσική έχει γράψει ένας σπουδαίος συνθέτης, ο Ανδρέας ο Κατσιγιάννης, που είναι και μαέστρος της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, και οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή, στη Χρυκο Κώστα Καρτελιά, επίσης ενός σπουδαίου ποιητή που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, με ερμηνεύει τη Μαρία τη Φαραντούρη, την Οδύσσια, έναν πολύ αγαπημένο δίσκο. Σκόρπια, χαρτιά, σκέψεις γραμμένες πρόχειρα. Αισθήματα παλιά μου τζούρες με αλήθεια και ένα τηλέφωνο που δεν ισχύει πια. Συρτάρια μου μικρά που μια ζωή ολόκληρη χωράς
τα χρόνια μου κρατάτε. Καλύτερα να μείνετε κλειστά, πονάει η ψυχή μου όταν θυμάται. Καλύτερα να μείνετε κλειστά, πονάει η ψυχή μου όταν θυμάται. Αργά σελίδες απ' τα ίδια σε μια διεύθυνση που δεν υπάρχει πια. Συρτάρια μου μικρά που μια ζωή ολόκληρη χωράτε. Καλύτερα να μείνετε κλειστά, πονάει η ψυχή μου όταν θυμάται. Συρτάρια μου μικρά που στη σιωπή τα χρόνια μου κράτατε. Καλύτερα να μείνετε κλειστά, πονάει η ψυχή μου όταν θυμάται. Καλύτερα να μείνετε κλειστά, πονάει η ψυχή μου όταν θυμάται. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε. Μπορεί λίγο να σε κουράσαμε σήμερα με αυτή την επικοινωνία μας. Όχι, μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ και εγώ για την όμορφη φιλοξενία, Τηλέμαχε, και πάντα να κάνεις έτσι τόσο όμορφες εκπομπές. Με το «Ταιριαστά θα προχωράμε» θα κλείσουμε, του Γιάννη του Λεκόπουλου, γιατί είναι το τραγούδι που δίνει το μήνυμα. Αυτό και να ευχαριστήσω και την αγαπημένη Δήμητρα τον Ακούδη, την οποία είχαμε παρουσιάσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα λιμάνια στη Θεσσαλονίκη, που μας έφερε σε επαφή. Ταιριαστά θα προχωράμε. Γιατί? Θα λυγίσουμε, θα σπάμε. Έτσι. Γιάννη Λεκόπουλε, σε ευχαριστούμε, και ακόμα και αν λυγίσουμε δεν θα σπάσουμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, να στεκόμαστε στα πόδια μας και να αναπτερώνουμε το ηθικό μας με ανθρώπους δημιουργικούς σαν τον Γιάννη τον Λεκόπουλο, που μας συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια. Και πάλι ευχαριστούμε. Εγώ, Τηλέμαχε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Θα ξημερώνει και θα είμαστε αγκαλιά. Μετά θα φεύγουμε μαζί για τη δουλειά. Στην πόρτα δυο φυλάκια θα σου δίνω. Θα με κοιτάς που κατεβαίνω τα σκαλιά και θα μου λες να οδηγώ προσεκτικά. Τα βράδια θα σε τρώω, θα σε πίνω. Ταιριαστά αν προχωράμε κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, ταιριαστά αν προχωράμε. Ταιριαστά αν προχωράμε κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, ταιριαστά αν προχωράμε.
και θα είμαι πάντα εκεί. Μες στα δωμάτια και μέσα στη ζωή, στον κόσμο που αλλάζει κάθε μέρα, σ' όλα τα ζώρικα θα είμαστε μαζί. Με ένα κλειδί, με ένα παιδί, με ένα σκυλί, δεμένοι και στο μέλι και στη σφαίρα. Έριαστα αν προχωράμε κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, τεριαστά αν προχωράμε. Έριαστα αν προχωράμε κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, κι αν λυγίσουμε δε σπάμε, τεριαστά αν προχωράμε. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες.